Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, που θα είναι πιο ζωντανό, θα έλεγε κανείς, μουσικότερο, και που η αλήθεια είναι αναπαριστά καλύτερα αυτό που περιλαμβάνεται και σαν υλικό στη δουλειά αυτή. Που όπως βλέπετε την κρατάω αγκαλίτσα σήμερα. Δεν το πιστεύω ότι έχει έρθει η μέρα που την κρατάω στα χέρια μου. Η δουλειά αυτή έχει χωριστεί σε 4 γενικές ενότητες, τα ιστορικά και επαναστατικά τραγούδια, τα τραγούδια της φιλοξενίας, της παρέας και του έρωτα, τα τραγούδια του πανηγυριού, του γλεντιού και της χαράς και του έρωτα ξανά, πάντα πρώτος από όλους, και τέλος τα τραγούδια του γάμου. Αυτή την τελευταία ενότητα με τα τραγούδια του γάμου επιλέξαμε για σήμερα να ζωντανέψουμε στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, επειδή θεωρούμε το γάμο μία συνθήκη που μέσα στα χρόνια υφίσταται και ζωντανεύει κάθε μέρα, και θα θέλαμε πολύ να συνεχιστεί όλη αυτή η σειρά εθήμων εκτός από τα τραγούδια που συνοδεύουν το γάμο. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί ακόμη που κάνουν γάμους τέτοιους και παραδειγματίζουν και άλλους νέους καινούριους μιούν. Λοιπόν, θα χορέψει πριν από το αφιέρωμα στο γάμο τραγούδια επαναστατικά η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Λικουριωτών Καλαβρίτων με πρόεδρο του Συλλόγου και χοροδιδάσκαλο τον κύριο Σοκράτη Μούσιο. Και στη συνέχεια θα έχουμε το θέμα του γάμου, στο οποίο θα συμμετέχει η ορχήστρα, θα μιλήσει ο πατέρας μου για αυτά περισσότερο, και η ομάδα Ρωμιοσύνη, καθώς επίσης... Μπράβο σε όλους. Καθώς επίσης και μέλη από την τραγουδιστική αλλά και τη χορευτική ομάδα του Ομίλου Παραδοσιακών Αναζητήσεων, που ο πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος και τη γενική επιμέλεια έχει ο Κώστας ο Πιπίνης. Χρόνια συνεργάτες μου, δεν είναι εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για όλη τη συνεργασία.